Λοιπόν, κύριο Καρούσο, κύριε Υπουργέ, καλό μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Λοιπόν, καταρχήν έχουμε ανανέωση της απαγόρευσης πτήσεων του διατάγματος για άλλες 14 μέρες. Ναι, σήμερα έχει δημοσιευθεί στην επίσημη εφημερίδα της κυβέρνησης η ανανέωση για ακόμα 14 ημέρες της καθολικής απαγόρευσης πτήσεων προς αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου. Και ουσιαστικά αυτό γίνεται βάσει των όσων έχουμε και ζούμε όλες αυτές τις μέρες, σωστά? Ακριβώς, γίνεται για μέτρα αντιμετώπισης του κορονοϊού. Γι' αυτό και είχαμε εκδώσει το πρώτο διάταγμα και το παρατείνουμε ουσιαστικά, το επεκτείνουμε για ακόμα 14 ημέρες με βάση και συγκεκριμένων κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον οποίο και χρησιμοποιούμε. Έχει ενημερωθεί ήδη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μάλιστα. Άρα αυτό είναι το ένα κομμάτι που σας αφορά, είναι ξεκάθαρο και δεν αναμένουμε οποιασδήποτε άλλες πτήσεις για επαναπατρισμό Κυπρίων το αμέσως επόμενο διάστημα, κύριε Υπουργέ. Έχει αναλάβει το Υπουργείο Εξωτερικών αυτών των συντονισμών. Εμάς μόλις μας πει το Υπουργείο Εξωτερικών ποιοι πρέπει να επαναπατριστούν, εμείς κάνουμε τις διαδικασίες ούτως ώστε να αναβλώσουμε πτήσεις και συντονίζουμε τον επαναπατρισμό στα θέματα της ανάπλωσης των πτήσεων και της διαχείρισης στα αεροδρόμια. Μάλιστα. Και ουσιαστικά περιμένετε εντολές, όχι εντολές, οδηγίες βάσει του το τι γίνεται, πότε θα είναι η επόμενη πτήση, ξέρουμε? Όχι, ακόμα δεν ξέρουμε. Εμείς, όπως έχω πει, το Υπουργείο Εξωτερικών με βάση τα διατάγματα που είναι σε ισχύ και το ποιοι έχουν το δικαίωμα να επιστρέψουν πίσω, συντονίζεται, ετοιμάζει τον κατάλογο αυτών που δικαιούνται και μετά αναλαμβάνουμε εμείς αυτόν τον συντονισμό με τις πτήσεις και το ποιοι θα επαναπατριστούν και προσπαθούμε να βρούμε και τον πιο κατάλληλο και πρακτικό τρόπο, τους ώστε, διότι υπάρχουν πολλοί σε διαφορετικές χώρες, να δούμε από πού μπορούν να ταξιδέψουν, αν υπάρχουν αεροδρόμια τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα κοινό αεροδρόμιο και πάρα πολλές λεπτομέρειες, αλλά πρώτα το Υπουργείο Εξωτερικών συντονίζει, καταγράφει αυτούς που δικαιούνται αναλόγως και το βεβαιώσεων που εκτίδει και μετά αναλαμβάνουμε εμείς μαζί πάλι και με το Υπουργείο Εξωτερικών και αναβλώνουμε τις πτήσεις για την επιστροφή των επαναπατρισμών αυτών των ανθρώπων. Τώρα έχουμε μια πολύ σοβαρή εξέλιξη. Φοιτητές που είναι στο εξωτερικό έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη και ζητούν επαναπατρισμό. Αυτά είναι θέματα τα οποία τα χειρίζεται η νομική υπηρεσία. Δεν μπορώ να αναφερθώ τώρα για οτιδήποτε έχει σχέση σε νομικά θέματα. Υπάρχει ο νομικός σύμβουλος του κράτους που είναι ο Γενικός Εισαγγελέας και αυτός θα κρίνει και θα απαντήσει σε οποιασδήποτε νομικές διαδικασίες υπάρχουν. Όταν παίρνατε αυτές τις αποφάσεις, αυτό το κομμάτι το είχατε συζητήσει, κύριε Υπουργέ? Όπως είπα, είναι ενημερωμένος ο Γενικός Εισαγγελέας, ο οποίος και θα αναλάβει τις αναπαντήσεις σε ό,τι θέματα νομικά υπάρχουν. Μάλιστα, το περί αντισυνταγματικότητας, το ότι δεν μπορούν να επιστρέψουν, και αυτό το κρίνει ο Γενικός Εισαγγελέας? Νομίζω έχω απαντήσει ήδη. Είναι θέματα τα οποία θα κρίνει ο Γενικός Εισαγγελέας όταν θα απαντήσει σε αυτές τις νομικές διαδικασίες που υπάρχουν. Δηλαδή, βάσει των δεδομένων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, κύριε Υπουργέ, πότε βλέπετε να επιστρέφουμε σε μια κατάσταση όπως πριν από ένα μήνα? Κοιτάξτε, έχουμε πάρει μέτρα αρκετά νωρίς. Νομίζω θυμάστε όλοι το τι αντίδραση υπήρχε ιδιαίτερα στο θέμα των οδοφραγμάτων όταν η κυβέρνηση αποφάσισε να κλείσει κάποια για καλύτερους σκοπούς ελέγχου. Είμαστε από τους πρώτους στην Ευρώπη οι οποίοι πήραν ακόμα και μέτρα, ακόμα και στις δημόσιες μεταφορές, με τη μείωση στο 50% ή ακόμα και στο 30% και πάρα πολλά άλλα. Και αναμένουμε τα αποτελέσματα των μέτρων τα οποία έχουν πάρθει. Αναμένουμε τα αποτελέσματα τις επόμενες ημέρες. Αυτό είναι κάτι το οποίο είμαι σίγουρος και το Υπουργείο Υγείας αναμένει και τα αποτελέσματα αυτών των κινήσεων που έχουν κάνει στις τελευταίες εβδομάδες. Μάλιστα.
Άρα δηλαδή αυτό το κομμάτι θα το δούμε και με τους φοιτητές, γιατί αντιλαμβάνεστε τώρα τι γίνεται και πόσα άλλα επεισόδια θα έχουμε να ζήσουμε, κύριε Υπουργέ. Με τα εργοτάξια τι γίνεται? Είναι ξεκάθαρη για σας η εικόνα? Γιατί τώρα τρία άτομα σε ένα εργοτάξιο και οι ερωτήσεις εδώ δεκάδες. Είμαι μόνος που λέει πάω να δουλέψω, μπορώ να πάω, δεν μπορώ, τι απαντάμε? Με τα εργοτάξια. Ναι. Το έχουμε ξεκαθαρίσει ότι επιτρέπεται σε οποιοδήποτε υπάρχει εργοτάξιο μέχρι και ταυτόχρονη συμμετοχή τριών ατόμων. Αυτό τους συμπεριλαμβάνει όλους, είτε είναι μηχανικός, είτε είναι κάποιος υπεργολάβος, μέχρι τρία άτομα. Η αστυνομία από σήμερα το πρωί έχει ξεκινήσει τους ελέγχους και αναμένω και εγώ να δω πόσες καταγγελίες έχουν γίνει από την αστυνομία. Οι επαρχιακοί διευθυντές των δημοσίων έργων τους έχουμε δώσει οδηγίες και αυτοί να επισκεφτούν αρκετά εργοτάξια. Αρκετά εργοτάξια, η συντριπτική πλειοψηφία, παραμένουν κλειστά. Υπάρχουν κάποια τα οποία έχουν πάει μέχρι τρία άτομα, τα οποία ουσιαστικά έχει δοθεί για κάποιες επίγουσες φύσεις εργασίες και όχι για να χτίζουμε καινούργιο κτίριο, γιατί δεν μπορεί μέχρι τρία άτομα μια οικοδομή ή μια πολυκατοικία να συνεχίσει την ανεγέρσή της. Είναι για κάποιες απαραίτητες εργασίες που πρέπει να υλοποιηθούν και αυτό έχουν πει και τα τρία άτομα. Ένα εργοτάξιο το οποίο χρειαζόταν 100 άτομα μπορεί να εργάζονται μέχρι τρία άτομα για κάποιες εργασίες που είναι απαραίτητες για να γίνουν είτε για θέματα ασφάλειας, είτε που εμπίπτουν μέσα σε αυτά στις εργασίες που μπορούν να κάνουν τα τρία άτομα. Οι εργασίες κυροδέτησης, για παράδειγμα, είναι αδύνατο να γίνουν. Επομένως, αν κάποιος δει τον οποιοδήποτε να σκυροδετά, δηλαδή να παίρνει μπετόν και να κάνει πλάκες, σημαίνει ότι αποκλείεται να μπορεί να το κάνει με τρία άτομα αυτό και μπορούν να το καταγγείλουν ο κόσμος και στην αστυνομία. Όπως έχω αναφέρει, έχουν ξεκινήσει αρκετοί ελέγχοι, αρκετά εργοτάξια παραμένουν κλειστά, αρκετοί το έχουν τηρήσει μέχρι τα τρία άτομα και σίγουρα, αναλόγως και των εξελίξεων, το μέτρο θα επαναξιολογηθεί. Τώρα εδώ οι πολίτες, αντιλαμβάνεστε, είναι και στο σπίτι όλες αυτές τις μέρες όσο μιλάμε. Δίπλα μου λέει χτίζεται πολυκατοικία, δουλεύουν όλοι κανονικά. Ο ένας εργοτάξιο δίπλα, δηλαδή πλέον αντιλαμβάνεστε τι γίνεται. Κάθε εργοτάξιο έχει και τους κανονισμούς ασφαλείας και τις αποστάσεις που πρέπει να τηρά. Εάν δεν τηρείται οτιδήποτε, τότε μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας. Υπάρχει συγκεκριμένη καταγγελία σε πόλη, την οποία θα επιθεωρήσουμε και εμείς σαν Υπουργείο. Ότι υπάρχουν δύο πολυκατοικίες, οι οποίες χτίζονται δίπλα από κατοικημένη περιοχή, δίπλα από ουσιαστικά κατοικημένη περιοχή, και θα πάμε και εμείς τα δημόσια έργα να επισκεφτούμε εκεί το χώρο για να δούμε το τι ακριβώς γίνεται και αν πραγματικά στέκουν αυτές οι καταγγελίες. Υπάρχουν κάποιοι κανονισμοί οι οποίοι πρέπει να τηρούνται. Μάλιστα. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε, στην Κύπρο είμαστε. Θέλουμε ένα αστυνομικό πάνω από το κεφάλι μας, κύριε Υπουργέ, για να μας λέει ότι πρέπει να το κάνουμε για αυτό και εκείνο. Αλλά είναι η ώρα που όλοι πρέπει να δούμε το θέμα υγείας, κορονοϊού, και πρέπει όλοι να συμμορφωθούμε για να μην θρηνήσουμε περισσότερα θύματα, γιατί ήδη έχουμε θρηνήσει πολλά, κύριε Υπουργέ. Σίγουρα και γι' αυτό, και ζητούμε και εμείς να τηρούνται το διάταγμα και οι όροι που συμπεριλαμβάνονται στο διάταγμα του Υπουργού Υγείας. Παίρνουμε αρκετά τηλέφωνα σχετικά με τα εργοτάξια, ρωτούν αν θα ανοίξουν τα καταστήματα που πουλούν υλικά οικοδομής. Όχι, δεν θα ανοίξουν. Όποιος ανοίξει, σημαίνει αυτόματα ότι δεν μπορεί να υποφεληθεί από τα ανάλογα σχέδια που έχει το Υπουργείο Εργασίας. Βάση διαταγμός πρέπει να είναι κλειστή. Γιατί δεν τα κλείνετε όλα εντελώς, ρωτάει ένας τηλεθεατής. Όπως έχουμε πει, ακόμα και μία βαφή ενός τοίχου σε ένα σπίτι από έναν άτομο να απαγορευόταν πριν. Πρέπει να βρεθεί κάποιος τρόπος για κάποιες εργασίες οι οποίες δεν εμπίπτουν ουσιαστικά στα μεγάλα εργοτάξια, να μπορεί κάποιος να τις υλοποιήσει. Μία επιδιόρθωση, ένας υδραυλικός ο οποίος έπρεπε να επισκεφθεί μία κατοικία για να κάνει μία επιδιόρθωση, κάτι. Αυτό απαγορεύονταν με βάση το προηγούμενο διάταγμα. Επίγουσες ανάγκες που υπήρχαν σε κάποια εργοταξία δεν μπορούσαν να υλοποιηθούν.
έχει δοθεί αυτόν με τα τρία άτομα, το οποίο να αξιολογείται μέρα με την ημέρα. Γι' αυτό να αξιοποιήσουν ή οποιοδήποτε εργολάβος ή εργοτάξιον υπάρχει για να κλείσουν ουσιαστικά θέματα ασφάλειας ή να τελειώσουν επίγουσα φύσης εργασίες που υπάρχουν, γιατί σε μερικές ημέρες μπορεί να μην υπάρχει αυτό με τα τρία άτομα. Λοιπόν, είναι, αντιλαμβάνεστε, είναι οι ώρες δύσκολες. Όλοι να κάνουμε υπομονή. Ας κάνουμε τις δουλειές μας μετά από ένα μήνα, μετά από δύο μήνες, κύριε Υπουργέ, μέχρι να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε όλο αυτό το κακό. Συμφωνώ μαζί σας, ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καρούσο. Να είστε καλά.